Σας, τι κάνετε? Λοιπόν, το σημερινό βίντεο, το θέμα του βασικά, το σκεφτόμουν αρκετό καιρό. Δεν ήξερα τι θέμα να ανεβάσω ώστε να συνεχίσω την πορεία. Έχω όρεξη για βίντεο, έχω όρεξη για ενημέρωση και για τα υπόλοιπα. Για μια φάση δεν με ενδιαφέρει να ανεβάσω βίντεο, γιατί έβλεπα ότι πολύ απλά μετά το challenge, όπως το είπα και στο προηγούμενο βασικά συγκεκριμένα, είδα ότι το κανάλι δεν μπορεί να ανέβει ένα επίπεδο παραπάνω. Είτε από τα comment, είτε από τα like, είτε δεν ζω και υπάρχω για τα like, αλλά σίγουρα αυτός είναι ένας τρόπος το κανάλι να πάει ένα βήμα παραπάνω, το οποίο θέλω πολύ εγώ. Δεν πρόκειται να γλύψω άλλα κανάλια ή να υποστηρίξω άλλα κανάλια άκυρα για να υποστηρίξουν κι αυτοί εμένα στην τελική και να πάρω 100 subscribe. Δεν με ενδιαφέρει βασικά αυτό. Πέρα από αυτό, ενημέρωση. Έχω δει ότι τις τελευταίες μέρες ακόμα πολλά άτομα ανεβάζουν ιστορίες στο Instagram γνωστοί μου. Και όχι μόνο στο Instagram και σε άλλα social media όπως τα υπόλοιπα βασικά, το Facebook και το Twitter, και έχουν κολλήσει στην έμμονη ιδέα το ότι είναι κακό που έχασε η Hillary. Γιατί είναι κακό που έχασε η Hillary? Γιατί ήθελε τρίτο παγκόσμιο? Ειλικρινά, παιδιά, τα έχει χιλιοποιεί ο Λιναράς, ο Crow, από ελληνικό community μιλάμε. Την αλήθεια για αυτά τα θέματα. Το Me Heron Veldiston, τα βιντεάκια του Crow ήτανε full αληθινά, δηλαδή αναλύει και εξηγεί πριν βγει το αποτέλεσμα των εκλογών, αναλύει και εξηγεί το προφίλ και των δύο προσώπων. Παρακολούθησα τον τελευταίο καιρό τα γεγονότα, παρακολούθησα τις εξελίξεις. Τώρα θα μου πει κάποιος, γιατί μου το έχουν σχολιάσει αρκετοί, τι σε ενδιαφέρει οι Αμερικάνικες εκλογές, τι σε ενδιαφέρει? Με ενδιαφέρει γιατί ασχολούμαι γενικά με την πολιτική, είτε ελληνική είτε ξένη πολιτική, κάποια πολιτική που ο νικητής βασικά των εκλογών, να το πω έτσι, θα έχει επίπτωση στη χώρα μου. Φυσικά η Ελλάδα υποστηρίζει και συνεργάζεται με την Αμερική, επιλογή της, είτε μέσω ΟΗΕ είτε μέσω άλλων αρμοδιοτήτων και είτε εμπορικές είτε ναι. Αν τον τελευταίο καιρό η Ελλάδα εμπορικά υποστηρίζεται πιο πολύ από Κίνα και Ρωσία, άλλο αυτό, από παρελθόν και μόνο η Ελλάδα υποστηριζόταν από την Αμερική. Πέρα από αυτό, το αν κάποιος θα βγει και αν κάποιος θέλει πόλεμο, αυτομάτως εμπλέκεται και η Ελλάδα, διότι έχουμε βάση του ΝΑΤΟ, έτσι, και πάει να πει ότι αναγκαστικά θα υποστηρίξουν την Αμερική. Πέρα από αυτό, ποιος θα ήθελε πόλεμο από τους δύο πιο πολύ? Η Χίλαρη, κατά τη δικιά μου άποψη, γιατί είχε προσβάλει πάρα πολλές φορές τον Πούτιν ως δήλωση, ξέρω εγώ, είπε ότι δεν μου αρέσει ο τρόπος που η άποψή του για αυτό το θέμα. Δεν είναι σκατά, ξέρω εγώ, σαν ηγέτης. Είναι άχρηστος. Και το να σχολιάζεις έτσι κάποιον ηγέτη, ο οποίος είναι η δεύτερη, τρίτη υπερδύναμη, δεν είναι ό,τι καλύτερο. Πέρα από αυτό, η Χίλαρη, γιατί όλοι σχολιάζουν έτσι τόσο άσχημα τον Τραμπ? Η Χίλαρη σας έκανε πρόβατα και ζώα συγκεκριμένους και σας έχει δώσει αυτή την άποψη για τον Τραμπ? Η Χίλαρη κατά όλο το διάστημα των εκλογών είχε τα μίντια μαζί της, καθόλου ξένο προς εμάς, Δημοκράτισα, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, πάντα θα έχουν μαζί τους τα μίντια. Και έτσι
Από στόμα σε στόμα, ο Τραμπ έγινε ο Τραμπούκος. Ο Τραμπ έγινε ο Νταλατζής. Όχι. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Μερικοί από εσάς πρέπει να ξυπνήσετε, γιατί εγώ δεν μπορώ να σας βγάλω τις παροπίδες που έχετε στα μάτια και κοιτάτε μόνο το δημοκρατικό και το λογικό. Λοιπόν. Τι άλλο να σας πω τώρα, δηλαδή ότι η τύπισσα ήθελε ότι μετά την εκλογή της σχολίαζε ότι θα εμπλακεί στην αεροζώνη της Συρίας. Στην αεροζώνη της Συρίας είναι ήδη η Ρωσία. Εάν εμπλεκόταν και η Αμερική, έτσι, θα γίνονται τις πουτάνες εκεί πέρα κάτω. Και αν εμπλακούν αυτές οι δύο υπερδύναμες σε μία, είτε για πετρέλαιο, είτε για φυσικούς πόρους, είτε για πλεονεκτήματα της χώρας, τότε θα μπορεί να υπάρξει και πόλεμος. Ο Τραμπ, από την άλλη μεριά, ήθελε να δώσει τα χέρια με τον Πούτιν, γιατί είπε ότι όταν δύο χώρες υπερδυνάμεις συγκρούονται, γίνεται κάτι τρελό. Όταν όμως αυτές οι δύο χώρες δίνουν τα χέρια τους, μπορεί να υπάρξει παγκόσμια ειρήνη. Και είναι σωστός αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω πού είναι το λάθος. Πού είναι το λάθος για μερικούς από εσάς. Δηλαδή, έλεος ρε μάγκες, ο Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι θα την υποψηφιότητά του για πρόεδρος της Αμερικής ένα χρόνο πριν. Η Χίλαρη το έλεγε μια δεκαετία πριν ότι θα ήθελε να είναι σε αυτή τη θέση. Και τι φάση. Όταν ο Τραμπ ανακοίνωνε την εκλογή του, η Χίλαρη τι έκανε. Εκβίαζε τα θύματα του άντρα της. Αυτές οι απόψεις τις έχω πάρει καθαρά. Έτσι. Είναι πολλές απόψεις συγκεντρωμένες σε ένα βίντεο, σε αυτό το βίντεο, είναι από το Λιναρά. Δηλαδή, πηγαίνετε μετά από αυτό το βίντεο, εάν το έχετε παρακολουθήσει μέχρι εδώ, πηγαίνετε στο κανάλι τους. Τα παιδιά τα σχολιάζουν πολύ όμορφα, με πολύ όμορφα επιχειρήματα και χωρίς να θέλουν να θίξουν κανέναν, απλά θέλουν να εξηγήσουν την όλη φάση. Αυτό ήθελα να πω, ότι πρέπει κάποιοι να ξυπνήσετε και να αποδεχτείτε τα πράγματα έτσι όπως έχουν. Δεν λέω ότι ο Τραμπ, ξανά το λέω, ότι δεν είναι άγιος, έτσι. Έχει κάνει τα σφάλματά του, τα οικονομικά σφάλματα πιο πολύ. Είτε παρελθόντο, βασικά για το λόγο του ότι είχε ένα χρυσό παρελθόν, πώς να το πω, ένα τέλειο παρελθόν. Του δόθηκαν όλα στη ζωή του, δεν του έχει λείψει τίποτα, είτε από την οικογένειά του, είτε από τις επιχειρήσεις τις οποίες του είχαν στρωθεί στα πόδια του. Πέρα από αυτό, τώρα είναι σε έναν άλλον αυτού ρόλο και ας δούμε τι θα κάνει. Ας δούμε τι θα κάνει. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πρέπει αναγκαστικά να δούμε τις ενέργειές του. Και αν μπορεί με τις ενέργειές του να βοηθήσει και το δικό μας κράτος. Αυτά ήθελα να πω για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Επιστρέφω την άλλη εβδομάδα με νέο βίντεο. Το θέμα θα το ψάξω λίγο. Δεν είμαι ακόμα τόσο σίγουρος. Αν και πιστεύω ότι θα είναι για τους σημερινούς YouTubers το βίντεο. Αυτά. Καλή συνέχεια.